Πάνω από 500 αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών από τη μισή σχεδόν Ελλάδα πήραν μέρος στον 11ο δρόμο Αργολικού Κόλπου, περνώντας το μήνυμα για άθληση και υγεία. Πάνω από 500 αθλητές και αθλήτριες από τη μισή σχεδόν Ελλάδα και μικροί και μεγάλοι από όλες τις ηλικίες συμμετείχαν στον 11ο δρόμο Αργολικού Κόλπου, με την αφετηρία να δίνεται εδώ από την περιοχή του Αρδάμι στο Κιβέρι. Οι αθλητές και οι αθλήτριες περνούν το μήνυμα για άθληση και υγεία. 6, 5, 4, 2, 1, 2. Από Τρίπολη. Από Σδί Τρίπολη. Τρέχετε χρόνια? Ναι, πολλά χρόνια. Ηλικία επιτρέπεται? Θα την είπω, 64. 64. Με 29 αγώνες πέρσι. Και όλα τα χρόνια πολλούς αγώνες. Και με μεγάλους αγώνες, με μαραθώνιους και με όλους. Και θέλω να δώσω ένα μήνυμα να το πάρουν οι νέοι. Οι νέοι πρέπει να μας ακολουθήσουν. Και το κάνουμε προς μίμηση να μας βλέπουν. Και με τους μπουστάκες μας. Ωραία. Ναι, και να μας βλέπουν και να μας αγαπάνε. Και όσοι τρέχουν, υπάρχουν σε ένα. Πώς να πω. Σε μια άλλη ζωή, σε ένα άλλο, ας πούμε, με μια καλή ψυχή, με μια. Δεν είναι όλοι το ίδιο, έτσι υπάρχει, έτσι. Αλλά ο αθλητής πάντα έχει καλές αρετές, αισθήματα, αγάπη. Γι' αυτό πρέπει να το πάρουν οι νέοι. Να φύγουν από αυτή τη μάστιγα που λέμε, έτσι. Είναι πολλές μάστιγες, να μην παίρνουν μόνο αυτή, είναι πολλές, έτσι, κρυφές που δεν τις ξέρουμε, έτσι. Λοιπόν, να ευχηθώ να πάνε όλα καλά, να είμαστε καλά. Στην πανέμορφη εδώ περιοχή, ο κόσμος θα απολαύσει τον Αργολικό Κόλπο. Και αυτός είναι και ο σκοπός μας, να γνωρίσει όσο μπορεί περισσότερο την περιοχή μας ο κόσμος και ειδικά τον Αργολικό Κόλπο με τόσα φυσικά κάλλη που έχει και ομορφιές. Εγώ καλωσορίζω όλους τους αθλητές που συμμετέχουν εδώ στον Αργολικό Κόλπο και τους εύχομαι να τερματίσουν όλοι και να του χρόνου να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή και όπως έχω πει κιόλας έχουμε θέσει τις βάσεις ώστε αυτός ο Αργολικός Κόλπος να πάρει και διεθνή χαρακτήρα. Δηλαδή να καλέσουμε και ξένους αθλητές, εκτός από το πανελλαδικό που έχει πάρει τώρα, να γίνει και διεθνής εδώ στην Αργολίδα, γιατί έχει και τους ανθρώπους που μπορούν να οργανώσουν αυτό το, και την εμπειρία και μπορούμε να οργανώσουμε και καλύτερους αγώνες. Εξάλλου το έχουμε αποδείξει εδώ στην περιοχή μας. Έχουμε κάνει μεγάλες οργανώσεις. Όπως ξέρετε, βαλκανικούς αγώνες, διεθνείς αγώνες και πάρα πολλούς άλλους αγώνες πανελλήνιας ευέλειας. Έχετε πάρει μέρος στο όλους τους αγώνες. Όλα αυτά τα χρόνια, τα 10 χρόνια, έχουμε πάρει και ο Απόλλωνας και εγώ παράλληλα. Έχω τρέξει σε όλους τους αγώνες. Η διαδρομή σας αρέσει από την Φανταστική, κάνουμε. Όχι. Γι' αυτό ερχόμαστε και κάθε χρόνο άλλωστε. Πολύ ωραία, νέα παιδιά έχει. Χαρά μας να βλέπουμε και τα νέα τα παιδιά. Εμείς είμαστε εντάξει, λιγάκι πιο προχωρημένοι. Αλλά τα παιδιά είναι χαρά μας να βλέπουμε παιδιά να τρέχουν και να ασχολούνται και με τον αθλητισμό. Είναι χαρά μας. Είναι χαρά μας. Εσείς συνεχίζετε πάντα. Πάντα, πάντα. Μέχρι να μπορώ, όσο μπορώ θα τρέχω. Όσο μπορώ θα τρέχω. Δεν τρέχω και πολύ, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Ξέρω εγώ πρώτη φορά θα τρέξω σήμερα. Σε επίσημο. Έτσι. Ναι. Θα δούμε τώρα. Άμα δεν φάμε τίποτα σουβλάκια στους μήλους. Θα δούμε. Είδα αρκετά παιδιά έτσι από την περιοχή. Ναι, έχει πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο. Είναι ωραία. Προτείνει σε όλους, έτσι, να... Σε όλους η άθληση είναι και όχι στα ναρκωτικά. Έχουμε έρθει από την Αθήνα, από όλων Δυτικής Αττικής, είμαι. Τρέχουμε αρκετά χρόνια εδώ, είμαι 67 χρονών, έχω τρέξει μαραθώνιο και συνεχίζουμε να μου, αυτό που προτείνω όλοι, να μην σταματάμε, να αθλούμε, θα μου, ο καθένας με το ταλαντό του και με τη δύναμή του. Να μην υπερβαίνουμε το εαυτό, γιατί όλοι έχουμε κάποιο όριο να μην το ξεπερνάμε, αλλά είναι ο αθλητισμός, είναι, σε κάνει νέο πάλι να είμαι. Εγώ αισθάνομαι τώρα, είμαι 67 και αισθάνομαι 20. Πολύ πιο νέος. Ο 20, αλλά αισθάνομαι πολύ πιο νεότερο. Το ετοιμαζόμαστε και για άλλους αγώνες. Όλοι να τρέχουν, όλοι. Είναι πολύ ωραία. Και η σχέση των φίλων ένας με τον άλλο, γνωριζόμαστε, κάνουμε σχέσεις, ας πούμε. Και έχουμε, ο αθλητισμός μας φέρνει πιο κοντά να είμαι. Όσο μας, που θέλει να μας απομακρύνουν από την καθημερινότητα αυτή που μας κυβερνάνε, ο αθλητισμός μας αγκαλιάζει, μας φέρνει κοντά. Όλοι να τρέχουμε, παιδιά, να είστε καλά. Σήμερα θα τρέξω στον αγώνα αυτό εγώ και ο Παναγιώτης Παπαβασιλείου, μέλη του αθλητικού σωματείου Στίβου Τυφλών. Είμαστε άτομα με αναπηρία και θα τρέξει επίσης και ο Χρήστος Ζώτος, και αυτός τυφλός. Συμμετέχουμε σε αυτόν τον αγώνα γιατί μας αρέσει.
Και βέβαια θα χαρούμε πολύ και στον τερματισμό, γιατί στόχος μας είναι ο τερματισμός. Να πω επίσης συγχαρητήρια για τους διοργανωτές, γιατί έχω ξανατρέξει τον αγώνα αυτόν και πριν από 2 χρόνια. Αξίζει αυτή η διοργάνωση και ιδιαίτερα στη σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση πρέπει οι αξίες του αθλητισμού και του πολιτισμού να είναι ψηλά. Να μην δηλαδή, είναι αιτία η οικονομική και η κοινωνική κρίση αυτές οι αξίες να τις παραγωνίσουμε και να τις θέτουμε στο περιθώριο. Ίσα-κίσα, αυτές οι αξίες του αθλητισμού και του πολιτισμού μπορούν να εμπνεύσουν τον ελληνικό λαό να ξεπεράσει την οικονομική και κοινωνική κρίση. Να τονίσουμε για τον κόσμο που δεν καταλαβαίνει ίσως ότι τρέχετε με συνοδό μαζί. Τρέχω με συνοδό και με το σκηνάκι αυτό που έχω στο χέρι μου, κρατώντας το σκηνάκι με το συνοδό μου, τρέχω όλη τη διαδρομή. Και πραγματικά με την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους συνοδούς που τόσα χρόνια μας συνοδεύουν στους αγώνες. Γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούσαμε να συμμετέχουμε στους αγώνες. Συγχαρητήρια. Είμαστε χαρούμενοι που για μια ακόμη φορά είμαστε σήμερα εδώ. Πάνω από 500 αθλητές από όλη την Ελλάδα είναι σήμερα εδώ. Και έρχονται να τρέξουν σε αυτή την πανέμορφη περιοχή εδώ της Πελοποννήσου, του Αργολικού Κόλπου, στον αγώνα των ετήσιων που διοργανώνει ο Σεβάς Ναφλίου, ο Παναγιώτης Παπαβασιλείου, τα παιδιά του Συλλόγου. Κάθε χρόνο εδώ. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι έρχονται αθλητές από παντού, αγαπάνε την περιοχή, αγαπάνε τον Ναύλιο, αγαπάνε την ιστορία εδώ του τόπου, τους Μήλους με την ιστορία, την Ελληνική Επανάσταση. Θεωρούμε ότι τέτοιοι αγώνες είναι προς όφελος όλων και καλό είναι να στηρίζονται και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και από κάθε άνθρωπο ο οποίος θέλει μια άλλη κοινωνία, έναν άλλον κόσμο να υπάρχει και να δρά. Διότι όλος αυτός ο κόσμος σήμερα έφυγε παρά τους χαλεπούς καιρούς, τις δύσκολες ημέρες που περνάμε, χάλασε χρήματα μόνο και μόνο για τη φανέλα, για τον ιδρώτα της φανέλας του και να τρέξει εδώ σε αυτό το κάλεσμα του τοπικού συλλόγου. Τους ευχαριστούμε τους διοργανωτές, ευχαριστούμε κάθε έναν που βοήθησε και βοηθάει κάθε χρόνο οργανωτικά, σαν χορηγός σε αυτόν τον αγώνα και βέβαια και τον κύριο Αρδάμι εδώ που φιλοξενεί κάθε φορά την αφετηρία του αγώνα. Τέτοιες πρωτοβουλίες αξίζουν συγχαρητήρια και εμείς είμαστε πάντα κοντά σε τέτοιους αγώνες. Κύριε Βίρλα, οι δρομές της Αργολίδας δίνουν βέβαια το παρόν σε ένα δικό τους χώρο. Σίγουρα. Είναι ο ένας από τους δύο αγώνες που γίνεται στην Αργολίδα, ο ένας από τη διαδρομή αυτή πάμε στον Ναύλιο και ο άλλος που γίνεται από τις Μυκήνες στις 22 του μηνός Απριλίου. Από τις Μυκήνες ο Άργος, το λεγόμενο Αργιακός Μυκηναϊκός. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πρωτόγνωρο αυτό που γίνεται στην Αργολίδα με τους τόσους πολλούς συνανθρώπους μας που συμμετέχουν, συναθλητές μας που συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα. Ευχόμαστε σε όλους. Ευχόμαστε καλή πορεία, καλή διαδρομή και καλά χιλιόμετρα. Να το ματήσουμε όλοι κανονικά και να συνεχίσουμε αύριο κανονικά τις δουλειές μας.